Δύο τραγικά γεγονότα μέσα σε λίγες ώρες έλαβαν χώρα στις ενόπλες δυνάμεις και στην Ελλάς, καθώς το πρωί της Τρίτης έφυγε ξαφνικά ένας 38χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας που υπηρετούσε σε μονάδα του Εύρου. Τα ξημερώματα, ένας 49χρονος αστυνομικός άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρη υπηρεσίας από ανακοπή. Ο 38χρονος ΕΠΟΠ, ενώ εκτελούσε υπηρεσία στην πύλη του στρατοπέδου, έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνυψης από τον ιατρό της μονάδας και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σουφλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Ο 49χρονος αστυνομικός άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρη υπηρεσίας από ανακοπή, την ώρα που έκανε περιπολία σε κεντρικό δρόμο της Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική. Ο άτυχος αστυνομικός βρισκόταν εντός του περιπολικού όταν έχασε τις αισθήσεις του από ανακοπή καρδιάς, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.